Σε αυτό το βίντεο, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα USB που είναι σε FAT32 σε NTFS, χωρίς να χάσουμε βέβαια και τα δεδομένα που έχουμε μέσα στο USB. Όπως βλέπετε, στην δική περίπτωση έχω ένα USB που είναι FAT32. Και αν το έχετε γνώριμο, δηλαδή αν το ξέρετε, αυτή η τεχνολογία υποστηρίζει αρχεία έως 4 GB. Αν ένα αρχείο είναι μεγαλύτερο, δεν μπορούμε να την περάσουμε στο USB. Όπως βλέπετε, εδώ μας βγάζει το μήνυμα ότι το αρχείο είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να το μεταφέρουμε. Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό τώρα χωρίς να χάσουμε και τα δεδομένα που έχουμε στο φλασάκι μας? Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με μία εντολή. Γι' αυτό τρέχουμε SMD και κάνουμε εκτέλεση ως διαχειριστής. Εδώ τώρα πληκτρολογούμε αυτή την εντολή. Convert. Και τώρα πληκτρολογούμε το γράμμα που έχει το USB σας. Στη δική μου περίπτωση έχω το εψιλον, άνω κάτω τελεία, κενό, δεξί κάθετο, fs, άνω κάτω τελεία, ntfs και τώρα enter. Και περιμένουμε τώρα μερικά λεπτά. Αυτή η μετατροπή είναι ανάλογα με πόσα δεδομένα έχετε στο φλασάκι σας. Μπορεί να διαρκήσει από λεπτά, από 2-3 λεπτά έως μισή ώρα, δεν ξέρω, εξαρτάται πόσα αρχεία έχετε μέσα. Γι' αυτό, αυτό που πρέπει να κάνετε, που δεν πρέπει να κάνετε, καλύτερα είναι να μην αφαιρέσετε το USB από τον υπολογιστή και να μην κλείσετε το γραμμή εντολών μέχρι να πάρετε αυτό το μήνυμα ότι όλα έγινε. Εντάξει, όπως βλέπουμε τώρα το USB είναι σε NTFS, έχουμε όλα τα δεδομένα και μπορούμε τώρα να μεταφέρουμε αρχεία που είναι πάνω από 4 GB. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας στο YouTube και να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας clickpavlania.com. Γεια σας!